Πάμε τώρα να συζητήσουμε για τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις, τη σκιά βεβαίως των τεράστιων καταστροφών από τις πυρκαγιές στην χώρα μας, στα αυτοδιοικητικά αλλά και στις εσωτερικές διεργασίες του ΣΥΡΙΖΑ που μέσα στο φθινόπωρο καλείται να εκλέξει νέα ηγεσία. Μαζί μας ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ο κύριος Νάσος Ηλιόπουλος. Κύριε Ηλιόπουλε, καλώς ορίσατε στην Crete TV, στη λαβωμένη Crete TV. Θέλω να σας ζητήσω συγγνώμη γιατί οι συνθήκες δεν είναι αυτές που θα θέλαμε. Όμως έχει γίνει μια υπέρβαση και σήμερα είμαστε στον αέρα και ενημερώνουμε όπως κάνουμε εδώ και 33 ολόκληρα χρόνια τους τηλεθεατές της Crete TV. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σε όλους και όλους. Να ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να ευχηθώ πολύ γρήγορα να μπορέσετε να λειτουργήσετε ξανά κανονικά. Είναι ανεκτίμητη η συνεισφορά του περιφερειακού τύπου και των περιφερειακών μέσων ενημέρωση και είναι πολύ μεγάλη μου χαρά που σήμερα φιλοξενούμε σε ένα μέσο που τιμά πραγματικά το τι σημαίνει ενημέρωση. Σας ευχαριστούμε. Θα ήθελα λίγο να ξεκινήσουμε με όλο αυτό το μέτωπο των πύρινων καταστροφών. Σήμερα η Κρήτη αποχαιρέτησε τον 34χρονο Χρήστο Μουλά, έναν πιλότο που χάθηκε την ώρα του καθήκαντος στην Κάριστο. Χθες ένα ακόμα παλικάρι αποχαιρέτησε η πατρίδα μας. Είναι αυτό που φώναζαν σήμερα οι πολίτες ακόμα και στην πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, όχι άλλες θυσίες σε αυτή τη χώρα. Να σας πω το εξής. Είναι εύκολο για το πολιτικό σύστημα σε μια στιγμή κρίσης να χρησιμοποιεί με ευκολία τη λέξη ήρωες. Το ζήτημα είναι ότι χρειαζόμαστε μια χώρα η οποία δεν θα έχει ανάγκη από ήρωες. Και αυτό το οποίο χρωστάμε στη μνήμη αυτών των δύο νέων ανθρώπων που δώσανε τη μάχη ενάντια στην πυρκαγιά είναι συλλογικά να αλλάξουμε ένα μοντέλο το οποίο δεν στηρίζεται στην πρόληψη και στέλνει ανθρώπους στη μάχη με λιπέστατα μέσα και πολλές φορές και μέσα τα οποία δεν είναι κατάλληλα για αυτή τη μάχη. Να σας πω 2-3 παραδείγματα. Αυτή τη στιγμή που συζητάμε, η πυροσβεστική έχει περισσότερες από 3.500 οργανικά κενά. Αυτό είναι αδιανόητο αυτό το νούμερο. Το 19 η Νέα Δημοκρατία παρέλαβε ένα πρόγραμμα με 5.000 εργαζόμενους στη δασοπροστασία, δηλαδή στην πρόληψη. Θα μπορούσε να το βελτιώσει, να το αλλάξει αυτό το πρόγραμμα. Προτίμησε να το καταργήσει. Άρα υπάρχει ευθύνη γι' αυτό. Και δεν είναι εύκολη η δικαιολογία της κλιματικής κρίσης. Ειδικά όταν πριν από λίγες μέρες η Νέα Δημοκρατία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταψήφισε το νόμο για την αποκατάσταση της φύσης, δηλαδή μια κεντρική νομοθετική παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κλιματική αλλαγή. Και καταψήφισε μαζί με τους ακροδεξιούς. Και μία τελευταία απορία. Όταν το Νοέμβριο του 2021 η κυβέρνηση αντιμετώπισε με ΜΑΤ και με αύρες τους πυροσβέστες που διεκδικούσαν ενίσχυση και μονιμοποίησης. Τότε ήταν ήρωες. Νομίζω ότι σε αυτό πρέπει να απαντήσουμε. Όλο αυτό βεβαίως που προσπαθεί να ξεχάσει η χώρα και μάλλον να το σταματήσει γιατί συνεχίζεται η καταστροφή, όχι στο μέγεθος των προηγούμενων ημερών, όμως εξακολουθούμε να είμαστε στην κόκκινη ζώνη. Σήμερα βλέπουμε ότι η κατάσταση έχει επεκταθεί ως πρόβλημα στην Ιταλία, στην Πορτογαλία. Η Νότια Ευρώπη καίγεται στην κυριολεξία όλο αυτό το διάστημα. Μιλάμε για μια κλιματική αλλαγή και για συνέπειες που αρχίζουμε να βλέπουμε. Οι πρόσφατοι καύσονες νομίζω ότι δεν αφήνουν πολλά περιθώρια εφησυχασμού. Θέλω λίγο να σταθούμε και στις πολιτικές εξελίξεις. Δηλαδή, βλέπουμε ότι έχουν υπάρξει και αντιδράσεις. Δηλαδή, έχουμε μια παραίτηση του κυρίου Μηταράκη μετά από ένα δημοσίευμα που τον ήθελε να κάνει διακοπές σε πολυτελές σκάφος την ώρα που καιγόταν όλη η χώρα. Καταρχήν, θα ήθελα λίγο το σχόλιο σας για αυτό το περιστατικό και φαίνεται ότι ο κύριος Μηταράκης όλο αυτό το διάστημα είχε και μια κόντρα, μια απόσταση από το Μαξίμ. Πρώτα απ' όλα, μην ξεχνάμε ότι ο κύριος Μηταράκης ήταν προσωπική επιλογή του κύριου Μητσοτάκη πριν λίγες μέρες. Μιλάμε για μια καινούργια κυβέρνηση, αλλά που συνεχίζει από το ίδιο πολιτικό κόμμα. Υπήρξε ένας, ας το πούμε, ανασχηματισμός, προσωπική επιλογή του κύριου Μητσοτάκη πριν λίγες μέρες. Και τώρα να αναρωτηθώ. Για το γεγονός ότι καιγόταν 10 μέρες η Ρόδος, ήταν ευθύνη του κύριου Μηταράκη, ή υπάρχουν συνολικότερες πολιτικές ευθύνες. Για το γεγονός ότι πρώτη φορά, όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, ζήσαμε εκρήξεις σε στρατόπεδο. Ζήσαμε προληπτική εκένωση στρατοπέδου. Είναι αυτό εικόνα μιας χώρας η οποία δίνει αίσθημα ασφάλειας στους πολίτες? Πολύ φοβάμαι ότι είναι εικόνα μιας χώρας που δίνει αίσθημα κατάρρευσης, αίσθημα καθολικής ανασφάλειας. Το να στέλνονται μηνύματα για εκενώσεις στον αστικό ιστό, παραδείγματος χάρη στη Λαμία, δεν δείχνει ότι ακριβώς υπήρξε η πρόληψη, η αντιμετώπιση, η σοβαρότητα απέναντι στα ζητήματα. Οι πολίτες, ας πούμε, στη Ρόδο, κύριε Ηλιόπουλε, λένε ότι τις τρεις πρώτες ημέρες της πυρκαγιάς οι άνεμοι, ναι, μεν είχαν μια ένταση περίπου στα 5 με 6 μποφόρ, αλλά αν εκεί γινόταν μια συντονισμένη επιχείρηση, ενδεχομένως να μην είχαμε φτάσει στο μέγεθος της καταστροφής. Την ίδια ώρα όμως βλέπουμε και παράλληλα πύρινα μέτωπα. Αυτό θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί
πιο αποτελεσματικά από μια άλλη κυβέρνηση. Γιατί μιλάμε για δεκάδες πυρήνα μέτωπα. Δηλαδή, θα σας πω ένα απλό παράδειγμα. Χθες εμείς εδώ στον ομίλο της Crete TV σταθήκαμε και τυχεροί. Υπήρξε μια τεράστια κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Όμως αναρωτιόμαστε αν θα γινόταν αυτή η κινητοποίηση στο ενδεχόμενο που είχαμε μια πυρκαγιά όπως την αντίστοιχη της Ρόδου. Κοιτάξτε, νομίζω ότι πρώτα απ' όλα είχαμε πάρα πολλές ενδείξεις ότι πρέπει να αλλάξουμε το μοντέλο. Το γεγονός ότι σβήστηκε από το χάρτη Βόρεια Εύβοια δείχνει ότι κάτι δεν πήγε καλά. Ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή και με όρους αποκατάστασης στις περιοχές που χτυπήθηκαν τόσο βάναυσα από τις πυρκαγιές. Δεν έχει γίνει πρακτικά τίποτα. Mm-hmm. Το γεγονός ότι στη Ρόδο, ακόμα και μέχρι την τελευταία στιγμή, κάτοικοι φώναζαν ότι δεν ήταν επαρκής η δυνάμεις, ότι δεν υπήρχε συντονισμός και ότι πάρα πολλά πράγματα δυστυχώς γίνανε από το ηρωισμό και την αυτοθυσία των κατοίκων και την αυτοργάνωση των πολιτών εκεί, δεν δείχνει ένα μοντέλο κράτους το οποίο μπορεί να αντιμετωπίσει. Και γι' αυτό ξαναμίλησα για την πρόληψη. Δηλαδή, το να έχεις ένα σώμα δασοπροστασίας, το οποίο μέσα στη χρονιά απομακρύνει την νεκρή καύσιμη ύλη από τα δάση, είναι κάτι πάρα πολύ κρίσιμο. Υπήρχε ένα τέτοιο πρόγραμμα με 5.000 εργαζόμενους. Θα μπορούσε η Νέα Δημοκρατία να το βελτιώσει ή να το αλλάξει, κάτι να κάνει. Επέλεξαν να το καταργήσουν. Το να έχουμε σήμερα 3.500 κενά στην πυροσβεστική, τη στιγμή που πλέον δεν υπάρχουν τα προβλήματα και οι περιορισμοί που υπήρχαν την προηγούμενη περίοδο, που ακόμα και με αυτούς τους περιορισμούς, να θυμίσω ότι το 2017 η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ μονιμοποίησε σχεδόν 3.000 mm-hmm. πυροσβέστες τους πενταετούς. Μονιμοποίησε αυτό τον κόσμο. Έδωσε αυτή τη μάχη ακόμα και τότε που υπήρχε ο κανόνας 5 αποχωρήσεις, μία πρόσληψη. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είχε κάθε δυνατότητα να στηρίξει κόσμο. Και να σας πω κάτι. Είναι αδιανόητο ότι χθες στη Βουλή συζητάγαμε το νομοσχέδιο το οποίο μεταφέρει κόσμο από την πυροσβεστική στο ΕΚΑΒ. Αυτή τη στιγμή που καίγεται η χώρα, η Νέα Δημοκρατία δεν είχε καν την ενσυναίσθηση να κατανοήσω ότι δεν γίνεται να συζητάμε μεταφορά προσωπικού από την πυροσβεστική στο ΕΚΑΒ. Θέλω να σας ρωτήσω την άποψη και την προσωπική σας, αλλά φαντάζομαι και άποψη του κόμματος που εκπροσωπείτε. Χθες ο κύριος Βελόπουλος έθεσε ένα ερώτημα στον Πρωθυπουργό εντός του Ελληνικού Κοινοβουλίου, που διοχετεύτηκε ως πληροφορία από μία δημοσιογράφο στο Ισραήλ, ότι η Ρωσία ήταν διατεθειμένη να παραχωρήσει στη χώρα 4 από αυτά τα γιγάντια αεροσκάφη, τα οποία με κάποιες ρήψεις θα μπορούσαν να θέσει υπό έλεγχο ακόμα και μια πυρκαγιά όπως αυτή στη Ρόδο. Και η απάντηση από την ελληνική πλευρά ήταν όχι. Τελικά η διπλωματία είναι πολλές φορές αυτή που μπορεί να πληρώσει αρνητικά το τίμημα ενός λαού. Ο ΣΥΡΙΖΑ τι θα έκανε? Θεωρούμε ότι πρέπει σε τέτοιες στιγμές να αξιοποιείς μέχρι και τον τελευταίο πόρο που μπορεί να υπάρξει. Άρα αυτό, δεν υπάρχει διπλωματία, υπάρχει ανάγκη. Το λέω γιατί έχει υπάρξει και μία πληροφορία ότι και η Τσεχία προσφέρθηκε να δώσει βοήθεια και υπήρξε άρνηση. Σε μία τέτοια κρίσιμη στιγμή πρέπει να αξιοποιήσεις και τον τελευταίο πόρο που μπορείς να αξιοποιήσεις. Μάλιστα. Θέλω να πάμε πολύ γρήγορα στα αυτοδιοικητικά. Έχει ανακοινωθεί ήδη από τον ΣΥΡΙΖΑ η στήριξη της υποψηφιότητας του κυρίου Δανέλη στην περιφέρεια Κρήτης απέναντι σε έναν πολυετή αντιπεριφερειάρχη, τον Σταύρο Αρναουτάκη. Καταρχήν θα ήθελα λίγο το σχόλιο σας αυτό. Φαντάζομαι ότι η περιφέρεια Κρήτης εξακολουθεί να παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τον ΣΥΡΙΖΑ και αντιλαμβάνομαι ότι και από τις πρόσφατες εθνικές εκλογές λάβωσε λίγο το κύρος του ΣΥΡΙΖΑ, το κύρος το βάζω σε εισαγωγικά, καθώς ήταν το κάστρο του η Κρήτη. Προφανώς, και ειδικά το Ηράκλειο. Προφανώς το αποτέλεσμα των τελευταίων βουλευτικών εκλογών ήταν ένα μεγάλο σοκ για όλους μας και ήταν ένα μεγάλο σοκ όχι μόνο για τη διαφορά αλλά και για τα ειδικά χαρακτηριστικά τα οποία πολύ ορθώς τονίζεται που αφορούν την Κρήτη, αφορούν την Αχαΐα, αφορούν τις λαϊκές εργατικές περιοχές στη Β' Αθήνας και στη Β' Πειραιά. Δεν νομίζω ότι είναι εύκολο ένα τόσο αρνητικό σοκ να ανατραπεί μέσα σε ένα τόσο μικρό διάστημα. Άρα γνωρίζουμε ότι δίνουμε μια πολύ δύσκολη μάχη στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Σε κάθε περίπτωση όμως είμαι πολύ χαρούμενος γιατί αυτή τη μάχη στην Κρήτη θα τη δώσουμε με έναν άνθρωπο που όχι απλά είναι έμπειρος και έντιμος σε αυτό που έχει κάνει, προέρχεται από την αυτοδιοίκηση. Έχει δώσει τα διαπιστευτήριά του στην αυτοδιοίκηση και ήταν ένας πολύ πετυχημένος δήμαρχος. Επιτρέψτε μου να πω, μιλώντας πολύ νωρίς για όλα τα κρίσιμα ζητήματα που σχετίζονται με την κλιματική ήταν κρίση. Ήταν και ο πρώτος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στο Ηράκλειο. Ήθελα να σταθώ λίγο παραπάνω στο αυτοδιοικητικό, ακριβώς γιατί θεωρώ ότι ο Σπύρος Δανέλης είχε κάνει και πολύ σοβαρή δουλειά σε ζητήματα που σχετίζονται και με την κλιματική κρίση, όπως η διαχείριση των απορριμμάτων, που δυστυχώς είναι μία από τις μεγάλες πληγές της αυτοδιοίκησης, η διαχείριση των απορριμμάτων. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει υπηρετήσει αυτή την ατζέντα και στη Βουλή και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πάντα με προοδευτικές θέσεις, από όποιες επιλογές και αν έχει κάνει.
Και θέλω να του ευχηθώ καλή επιτυχία και είμαι σίγουρος ότι θα κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί για να εκφράσει αυτόν τον κόσμο και στην Κρήτη. Οι αυτοδιοικητικές εκλογές είναι ένα δυνατό crash test και για τον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς είναι η πρώτη εκλογική αναμέτρηση μετά την βαριά ήττα των εθνικών εκλογών. Ο Δήμος Ηρακλείου είναι ο τέταρτος μεγαλύτερος Δήμος της χώρας, μετά την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα. Ακολουθεί ο Πειραιάς και η Λάρισα. Να υποθέσω ότι θα ήταν στους στόχους του ΣΥΡΙΖΑ να βάλει στη φαρέτρα των νικηφόρων Δήμων, τον Δήμο Ηρακλείου, ίσως γιατί θεωρώ ότι είναι και πιο εύκολο να υπάρξει ανατροπή στο Ηράκλειο. Η προσπάθειά μας. Για θέλω να μου πείτε αν υπάρχει και κάποιο πρόσωπο που βολιδοσκοπείτε. Η προσπάθειά μας, ειδικά στους Δήμους, που αν θέλετε είναι και ένας βαθμός και πιο κοντινό στον πολίτη σε σχέση με την περιφέρεια και πολλές φορές έχει μεγαλύτερες ιδιαιτερότητες, είναι ακριβώς να υπάρξουν νικηφόρα προοδευτικά σχήματα. Όχι απαραίτητα σχήματα που θα έχουν την στενή καταγραφή του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά άνθρωποι που ξέρουμε ότι θα εκφράζουν ευρύτερα τον προοδευτικό αριστερό και δημοκρατικό κόσμο. Και αυτή την προσπάθεια κάνουμε και για το Ηράκλειο. Πολύ σύντομα θα έχετε τα ονόματα. Δεν μπορώ να δώσω αυτή τη στιγμή κάποιο όνομα. Συγχωρέστε με. Πολύ γρήγορα θέλω το σχόλιο σας. Το φθινόπωρο και πριν τις αυτοδιοικητικές εκλογές πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ να πάρει μια γενναία απόφαση. Πρέπει να αποκτήσει μια νέα ηγεσία που θα πρέπει να ανταποκριθεί σε έναν άνθρωπο που ταυτίστηκε με το όνομα του ΣΥΡΙΖΑ τελευταία χρόνια και αναφέρομαι στον Αλέξη Τσίπρα. Μάλιστα, υπάρχουν πολλοί από τον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ που λένε ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει πει ακόμα την τελευταία του κουβέντα όσον αφορά ακόμα και την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Είστε ένας άνθρωπος που έχει εκφράσει τη στήριξή του σε συγκεκριμένο πρόσωπο, στην κυρία Αχτσιόγλου συγκεκριμένα. Θεωρείτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πηγαίνει ενωμένο σε αυτή τη διαδικασία, γιατί εγώ αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν και σημάδια πόλωσης. Mm-hmm. Δηλαδή, βλέπω σπόντες ή σποντίτσες μεταξύ στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, κάτι που διχάζει και τους ψηφοφόρους. Θεωρώ ότι μέχρι στιγμής έχει κρατηθεί ένα υψηλότατο επίπεδο πολιτικής συζήτησης και πολιτικής αντιπαράθεσης όπου χρειάζεται. Δεν νομίζω ότι όποια φάλτσα μπορεί να υπάρξουν, που πάντα θα υπάρχουν σε ένα μαζικό κόμμα και κάποια φάλτσα μπορούν να λιώσουν τη μεγάλη εικόνα. Το κρίσιμο είναι η συμμετοχή του κόσμου. Επιτρέψτε μου να πω ότι όποιος πολίτης το επιθυμεί στις 10 του Σεπτέμβρη, όποιος προοδευτικός, αριστερός, δημοκρατικός άνθρωπος επιθυμεί να εκφράσει γνώμη για το μέλλον αυτή τη στιγμή της αξιωματικής αντιπολίτευσης και την προοπτική να επανέλθει σε θέση εξουσίας, μπορεί στις 10 του Σεπτέμβρη να πάει και να πάρει μέρος, να εγγραφεί και να ψηφίσει για τον ή την επόμενη πρόεδρο, την επόμενη εκλεγμένη ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Στήριξα την Έφη Αξιόγλου από την πρώτη στιγμή για μια σειρά από λόγους. Θεωρώ ότι είναι μια ενωτική υποψηφιότητα, μια υποψηφιότητα ανανέωσης, με τον ίδιο τρόπο που ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε για το νέο κύμα του ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχουν φωνές από το ΣΥΡΙΖΑ και αυτό είναι και το τελευταίο μου ερώτημα, αν θέλετε επισήμανση, παρατήρηση, ότι δεν έχει, λέει, αυτή την στόφα που θα μπορούσε να ενώσει τις δυνάμεις που έχουν ενδεχομένως διαφορετικές αφετηρίες, αλλά συστεγάζονται στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Νομίζω ότι ήδη μια σειρά αποστηρίξεις που έχουν δοθεί απαντάνε σε αυτό το επιχείρημα. Δηλαδή, για μένα είναι πολύ κρίσιμο ότι ένας άνθρωπος σαν τη Λούκα Κατσέλη στήριξε δημόσια την Έφη Αξιόγλου. Πολλοί άνθρωποι που έχουν έρθει από το ΠΑΣΟΚ, από τη Διεύρυνση, στηρίζουν την υποψηφιότητα της Έφης Αξιόγλου. Αλλά θέλω να είμαι καθαρός ότι έχουμε ένα καινούριο στοίχημα μπροστά μας. Και αυτό είναι το επόμενο διάστημα να αφήσουμε πίσω τις διαφορετικές παραδόσεις, τις αναμνήσεις, τις διαδρομές και να μιλήσουμε για μια νέα ταυτότητα. Μια νέα σύνθεση. Δηλαδή, μια ταυτότητα η οποία δεν θα κοιτάει αν κάποιος προέρχεται από την ανανεωτική αριστερά, τη σοσιαλιστική αριστερά ή άλλα ρεύματα, αλλά ότι είναι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και είναι η παράταξη που σήμερα μπορεί να δώσει μια αξιόπιστη λύση για το αύριο της χώρας. Κύριε Ηλιόπουλε, σας ευχαριστώ θερμά για τον χρόνο που μας χαρίσατε εδώ σε αυτή την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση. Καλό σας βράδυ. Καλή συνέχεια.